κανονικό από τα τέσσερα μαθήματα, το οποίο συνεχίζεται ήδη του στην τρίτη ηλικία, είναι η χημεία. Εδώ πέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν έχετε στο μυαλό σας έστω και 1% ότι στην τρίτη ηλικία μπορεί να πάτε θετική κατεύθυνση, τότε πρέπει και από τη δευτέρα ηλικία οπωσδήποτε να είστε θετική κατεύθυνση. Γιατί διαφορετικά μπορείτε να κάνετε και την αντίθετη αλλαγή από τεχνολογική στη δευτέρα να πάτε θετική στην τρίτη, αλλά δεν θα έχετε κάνει χημεία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχετε κενό την ύλη της δευτέρας ηλικίου στη χημεία. Δεν είναι αδύνατο να το αναπληρώσετε αυτό το κενό, αλλά θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Γιατί θα χρειαστεί να διαβάσετε πολύ περισσότερο και πιο έντονα την ύλη μιας χρονιάς στη χημεία. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε έστω και 1% στο μυαλό σας ότι μπορεί στην τρίτη ηλικίου να θέλετε θετική κατεύθυνση, πηγαίνετε τη Δευτέρα θετική. Τα άλλα τρία μαθήματα, βιολογία, ανάπτυξη εφαρμογών και ΑΟΔΕ, ή διδάσκονται τα δύο αυτά κατευθείαν στην τρίτη ηλικίου, ή αυτό δεν έχει καμία σχέση τη Δευτέρα με την τρίτη. Τώρα, έκθεση και μάθημα επιλογής, θα το δούμε το έκτο μάθημα επιλογής, έκθεση δίνεται όλοι. Προσέξτε τώρα το δεύτερο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο λοιπόν έχει να κάνει με τις σχολές, τα επιστημονικά πεδία. Και εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σε αυτό το κριτήριο όταν διαλέγετε κατεύθυνση. Κυρίως κοιτάτε τα μαθήματα. Γιατί έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ βλέπετε τα επιστημονικά πεδία τα οποία μπορείτε να δηλώσετε από κάθε κατεύθυνση χωρίς να χάσετε μόρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο σωστός συνδυασμός κατεύθυνση και επιστημονικού πεδίου. Πρώτον, τα οικονομικά μπορούν να τα δηλώσουν όλοι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεωτικά παίρνετε ως έκτο μάθημα μαθηματικά και στατιστική, μαθηματικά γενική όπως λέγονται, και δίνεται ένα έβδομο μάθημα πανελλαδικά που λέγεται Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. ΑΟΔ. Αυτό είναι δεδομένο, ότι κατεύθυνση και να είστε το κάνετε αυτό, τελείωσε. Η θεωρητική πάλι ξεχωρίζει γιατί έχει το πρώτο επιστημονικό που είναι οι θεωρητικές σχολές. Αν σας αρέσουν μια χαρά, όλα καλά, πολύ ωραία. Θετική τεχνολογική. Η διαφορά της θετικής από τεχνολογική είναι το τρίτο επιστημονικό πεδίο και συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια του τρίτου επιστημονικού πεδίου. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Παλιά λέγαμε υπάρχουν τα ΑΗ και τα ΤΕΗ. Πλέον έχει αλλάξει η ορολογία αυτή. Τα ΑΗ έγιναν πανεπιστήμια λέγονται και η λέξη ΑΗ πλέον χρησιμοποιείται και για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΗ. Τεχνικό θέμα, απλά σας το λέω γιατί θα το ακούσετε πολλές φορές, θα διαβάζετε στα άρθρα πλέον τα πανεπιστήμια, που είναι τα παλιά ΑΗ και τα ΤΕΗ. Τα πανεπιστήμια λοιπόν του τρίτου επιστημονικού πεδίου είναι οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νοσηλευτικές κτλ. Όποιος θέλει να δηλώσει και να μπει στην ιατρική ή σε αντίστοιχες σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου στο τρίτο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει πάει θετική κατεύθυνση. Αν δεν έχετε πάει θετική και έχετε πάει θεωρητική τεχνολογική, μπορείτε επίσης να δηλώσετε το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Αλλά τότε πρέπει να επιλέξετε οπωσδήποτε ως μάθημα επιλογής στη βιολογία γενικής και σε αυτή την περίπτωση χάνετε μόρια. Γιατί εκεί ο νόμος λέει ότι αν διαλέξετε ένα πεδίο το οποίο δεν ταιριάζει με την κατεύθυνσή σας, δεν είναι δηλαδή σε αυτό το πινακάκι μέσα, τότε αντικαθιστώνται τα μαθήματα βαρύτητας από τα άλλα δύο, την έκθεση και το έκτο μάθημα επιλογής και μειώνονται οι συντελεστές τους, το bonus δηλαδή που παίρνετε. Στην ουσία πρακτικά χάνετε μόρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είστε τεχνολογική κατεύθυνση και βγάλετε στο τέταρτο επιστημονικό στο Πολυτεχνείο 18.700 μόρια, στο τρίτο με βιολογία θα έχετε βγάλει περίπου 16.500 μόρια. Τα πανεπιστήμια του τρίτου ξεκινάνε από 18.000 μόρια και πάνω οι βάσεις τους. Οπότε το ξεχνάτε. Αν λοιπόν θέλετε τρίτο επιστημονικό πεδίο πανεπιστήμια, πάτε οπωσδήποτε θετική. Αν δεν σας ενδιαφέρει, διαλέγετε μεταξύ θετικής και τεχνολογικής. Το τονίζω αυτό γιατί πολλά παιδιά. Υπάρχει γενικά μια φιλολογία, μια παραφιλολογία μάλλον όπως το λέμε, που λέει ότι οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης είναι πολύ καλύτεροι από τους μαθητές τεχνολογικής. Στις επόμενες διαφάνειες θα σας δείξω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η παραφιλολογία και γιατί δεν ισχύει. Γι' αυτό τον λόγο όμως, επειδή υπάρχει αυτή η εικόνα, πολλά παιδιά που δεν τους ενδιαφέρει το τρίτο επιστημονικό πεδίο διαλέγουν θετική κατεύθυνση ενώ θέλουν να πάνε για πολιτική μηχανική, παράδειγμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δίνουν πανελλαδικές σε βιολογία και χημεία, που δεν είναι και το δυνατό του σημείο και τα μαθήματα αυτά είναι δύσκολα σε σχέση με τα άλλα δύο που είναι πολύ πιο εύκολα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ενώ είναι με καλοί μαθητές, έχουν μπλέξει με μια πιο δύσκολη κατεύθυνση και δεν καταφέρουν να μπουν πολιτική μηχανική. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να πάνε θετική κατεύθυνση, γιατί πολιτική μηχανική ανήκουν στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, μπορείτε να πάτε και από τεχνολογική. Απλά σε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνουμε εδώ μαζί τέλος Μαΐου, όταν τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Μαζί θα επιλέξουμε το μάθημα επιλογής και μαζί όσοι είσαστε θετικοί, αν θα σας πούμε να πάτε
τεχνολογική. Μην σας ακούει αυτό, γιατί αυτό το κάνουμε, το κάνω εγώ δηλαδή για εσάς. Μην ανησυχείτε εσείς. Ακριβώς αυτό. Όμως, αυτό που θα σας ρωτήσει ο Αποστόλης τότε είναι σε ενδιαφέρει το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να ξέρετε, όπως σας είπε στην αρχή, μέχρι τέλος Μαΐου, περίπου πού θέλετε να πάτε. Όχι ακριβώς στη σχολή, δεν χρειάζεται να ξέρετε ακριβώς στη σχολή που θα βάλετε. Χρειάζεται όμως να ξέρετε αν σας ενδιαφέρουν τα πανεπιστήμια του τρίτου επιστημονικού ή όχι. Αν θέλετε ιατρική ή όχι κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία με την κατεύθυνση, με την επιλογή κατεύθυνση και το έκτο μάθημα που είναι πολύ σημαντικό για την τρίτη ηλικία. Ακόμη και αν αλλάξει το σύστημα, πάλι τα ίδια πράγματα θα πρέπει να αποφασίσετε. Ποιες σχολές σας ενδιαφέρουν, άρα τι κατεύθυνση θα διαλέξετε, άρα και τι μαθήματα θα πρέπει να επιλέξετε για να δώσετε πανελλαδικές. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο νούμερα. Γιατί όταν βλέπετε νούμερα, είναι πιο εύκολο να καταλάβετε τι είναι αυτά που συζητάμε. Πρώτον, το 2011 πανελλαδικές έδωσαν περίπου 85.400 άτομα. Να ξέρετε, γενικά οι υποψήφοι της τρίτης ηλικίου τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται ανάμεσα στους 85 και στους 90.000 κάθε χρόνο. Τόσοι δίνουν πανελλαδικές από τα γενικά λύκεια. Υπάρχουν κανένα 42.000 ακόμη από τα επαγγελματικά λύκεια, νυχτερινά κτλ. Κτλ. Η κατανομή αυτών των παιδιών, μπορεί να μην το βλέπετε πολύ καθαρά, θα το διαβάσω, στις κατευθύνσεις, το ποσοστά είναι κάθε χρόνο τα ίδια, απλά αλλάζουν τα νούμερα. Περίπου το 42% είναι τεχνολογική κατεύθυνση, το 14% θετική και το 43% θεωρητική. Η θεωρητική έχει περίπου τους ίδιους υποψηφίους με τη τεχνολογική. Η τεχνολογική έχει τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τη θετική κάθε χρόνο. Θυμηθείτε το αυτό γιατί έχει σημασία για μετά. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς γράφουν οι συμμαθητές σας πανελλαδικές και γιατί σας φωνάζουν οι καθηγητές σας από την πρώτη ηλικίου ότι χρειάζεται να διαβάζετε σοβαρά. Περισσότεροι πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό επειδή δεν σας γουστάρουν. Είναι λίγο τσαντισμένοι μαζί σας και θέλουν να σας πιέζουν έτσι να χάνετε τους καφέδες σας. Ο λόγος όμως το κάνει είναι ο εξής. Εδώ βλέπετε πώς έγραψαν πανελλαδικά οι συμμαθητές σας το 2010 με τα άσπρα γράμματα, το 2011 με τα κίτρινα γράμματα. Εδώ λοιπόν είναι τα ποσοστά των υποψηφίων. Πόσοι έγραψαν από 18 έως 20, πόσοι έγραψαν 15 έως 18, 12-15 κτλ. Στα μαθήματα εδώ πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη θετική κατεύθυνση. Τι βλέπουμε, δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο που θα δείτε και θα διαπιστώσετε είναι ότι τα ποσοστά του 2011, τα κίτρινα, είναι πάρα πολύ μικρότερα σχέση με το 10. Αν παρακολουθείτε και ακούτε τι γίνεται με τα θέματα της Πανελλήνιας, πέρυσι ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Ήταν η χρονιά που έπεσαν τα πιο δύσκολα θέματα της τελευταίας δεκαετίας, να πούμε, μπορεί από την αρχή του συστήματος. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θα δείτε μετά στις σχολές ότι οι βάσεις πέρυσι έπεσαν μέχρι 3.500 μόρια σε σχολές. Θα σας εξηγήσω πώς βγαίνει η βάση για να καταλάβετε. Βλέπετε λοιπόν ότι βιολογία και χημεία, που είναι τα μαθήματα βαρύτητας του τρίτου επιστημονικού πεδίου, πέρυσι το 20% ήταν αριστούχοι, στην βιολογία ενώ το 2010 ήταν το 43% αριστούχοι και στη χημεία το 36% ενώ το 2010 το 42%. Γενικά, να σου το πω πάρα πολύ απλά, όσοι θέλετε ιατρικές σχολές, πανεπιστήμια του τρίτου, πρέπει χημεία και βιολογία να γράψετε άριστα στις πανελλαδικές. Γιατί διαφορετικά κάποιος άλλος θα είναι σε αυτά τα ποσοστά εδώ πέρα και θα σας πάρει τη θέση στις σχολές αυτές. Η χαμηλότερη σχολή πανεπιστημιακή στο τρίτο επιστημονικό πεδίο έχει 18.000 μόρια περίπου. Η χαμηλότερη και από εκεί και πάνω είναι τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Το υψηλότερο ΤΕΙ του τρίτου επιστημονικού είναι 17.800 περίπου φυσικοθεραπεία. ΤΕΙ. Έτσι. Το τρίτο επιστημονικό είναι το δύσκολο επιστημονικό πεδίο από την άποψη ότι έχει υψηλές βάσεις. Πράγμα που σημαίνει πρέπει να μου είστε αριστούχοι εδώ πέρα. Δείτε λίγο τώρα αυτό που σας είπα πριν, γιατί τα παιδιά της θετικής θεωρούνται καλύτεροι μαθητές από τα παιδιά της τεχνολογικής. Το ποσοστό αποτυχίας κάτω από τη βάση στα μαθηματικά και τη φυσική για τη θετική κατεύθυνση είναι, ας πάρουμε τα περσινά, 39% στα μαθηματικά, 41% στη φυσική. Στην τεχνολογική, το ποσοστό κάτω από τη βάση είναι 72% στα μαθηματικά και 74% στη φυσική. Και εδώ είναι η ώρα που όσοι είστε τεχνολογικοί σκέφτεστε αν είμαστε αρκετά ψηλά να δέσετε μια πέτρα στο λαιμό σας, θα φτάσετε από κάτω. Λοιπόν, ο λόγος που τα ποσοστά αυτά παιδιά είναι πάρα πολύ ψηλά είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Ξέρετε όλοι ότι στο σχολείο σας υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ενδιαφέρονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά ενδιαφέρονται απλά να πάρουν απολυτήριο λυκείου. Όπως είναι το σύστημά σας όμως, για να πάρετε απολυτήριο λυκείου πρέπει να δώσετε πανελλαδικές. Μέχρι πέρυσι, ήταν η πρώτη χρονιά που δόθηκε δυνατότητα στους υποψηφίους να πάρουν απολυτήριο λυκείου χωρίς να δώσουν πανελλαδικές. Επειδή όμως
όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ειδικά στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν κάτι, μια απόφαση που πάρθηκε πολύ γρήγορα και τελευταία στιγμή, δημιούργησε άλλα προβλήματα μετά που θα σα τα πω στη συνέχεια. Για να πάρει λοιπόν κάποιο απολυτήριο, πρέπει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα μαθήματα αυτά μετράνε στο απολυτήριο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτά τα παιδιά πηγαίνουν, δίνουν πανελλαδικές, μπαίνουν μέσα στα στατιστικά εδώ πέρα, αλλά δεν γράφουν σοβαρά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Ανεβάζουν όμως τα ποσοστά αποτυχίας. Γι' αυτό το λόγο, και αν είδατε και πριν, η τεχνολογική κατεύθυνση έχει τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τη θετική. Άρα υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες και όπως έχει δείξει και η πείρα μας, τα παιδιά που θέλουν αυτή τη λογική να πάρουν απολυτήριο λυκείου συνήθως επιλέγουν τεχνολογική κατεύθυνση. Είναι πιο εύκολη, πολύ απλά. Άρα λοιπόν αυτά τα ποσοστά εδώ δεν μας λένε τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς είναι αν είστε καλοί στα μαθηματικά και τη φυσική. Γιατί αν είστε καλοί στα μαθηματικά και τη φυσική θα είστε εδώ πέρα, στους αριστόχους. Μπορείτε να μου κουνάτε λίγο τον προτζέκτορα μόνο εκεί. Αν ναι, γιατί φεύγει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, γιατί το περίμενα το δω εδώ και τώρα το δω πέρα. Λοιπόν, αν λοιπόν είστε καλοί στα μαθηματικά και τη φυσική, τότε θα είστε εδώ, στους αριστόχους. Είτε είστε θετική κατεύθυνση, είτε τεχνολογική, δεν έχει καμία σημασία γιατί τα μαθήματα είναι ίδια που δίνετε στις πανελλαδικές. Αν δεν έχετε διαβάσει όμως σοβαρά και έχετε πάει χαλαρά να δώσετε πανελλαδικές, πάλι είτε είστε θετική είτε τεχνολογική, δεν θα είστε εδώ. Εξαρτάται σε ποια άλλη κλίμακα θα είστε. Και αν είστε εδώ πέρα, πάλι καλά. Αλλά ξέρετε. Μεγάλη προσοχή ΑΟΔΕ και ανάπτυξη εφαρμογών. Πολλά παιδιά, επειδή πιστεύουν ότι είναι εύκολα μαθήματα, τα οποία γενικά είναι εύκολα μαθήματα όντως, πιστεύουν όμως ότι είναι πολύ χαλαρά μαθήματα και κάνουν το εξής. Λένε, εγώ δεν χρειάζεται να διαβάσω το καλοκαίρι στην τρίτη λυκείου αυτά τα δύο μαθήματα. Θα ξεκινήσω να τα διαβάζω τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα ξεσκιστώ στα μαθηματικά και τη φυσική, γιατί είναι τα δύσκολα μαθήματα, δεν γράφω καλά, δεν είμαι καλός κτλ. Κτλ. Σκεφτείτε, παιδιά, το εξής. Η τρίτη λυκείου είναι λίγο σαν να πάτε να τρέξετε χιλιάρι. Όσοι ασχολείστε, όλοι έχετε κάποια σχέση με αθλητισμό κτλ. Στίχο, είναι σαν να πάτε να τρέξετε χιλιάρι. Δεν τρέχετε κατοστάρι. Δεν είναι ο αγώνας μιας ανάσας. Ξεκίνησες, τελείωσες. Το χιλιάρι σημαίνει ότι πρέπει να αντέξεις να τρέξεις χίλια μέτρα. Η τρίτη λυκείου λοιπόν είναι ένα τέτοιο πράγμα. Πρέπει να έχετε αντοχές να φτάσετε μέχρι το τέλος. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να μην τα παρατήσετε στη μέση λόγω άγχους. Αν φτάσετε να μου ξεκινήσετε να διαβάζετε καινούργια ύλη, ένα μάθημα το οποίο δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας τα Χριστούγεννα, πρέπει να σας πω ότι τα Χριστούγεννα θα τρέμετε από το άγχος σας, γιατί θα είστε ακριβώς στη μέση χρονιάς, θα έχετε ξεκινήσει 4 μήνες σκληρό διάβασμα από το Σεπτέμβρη, δεν θα έχετε ολοκληρώσει την ύλη για να έχετε καταλάβει τελικά τι είναι αυτό που πάτε να δώσετε πανελλαδικές. Οπότε γενικά θα είστε σε μια φάση άγνωστη, δεν θα ξέρετε τι γίνεται. Αν περιμένετε να ξεκινήσετε να διαβάζετε ΑΟΔΕ και ΑΝΕΒ τα Χριστούγεννα, ξεχάστε το. Με πάρα πολύ πιθανό ότι θα είστε εδώ πέρα. Αντίθετα, αν έχετε ξεκινήσει κανονικά το καλοκαίρι, όπως και τα άλλα δύο μαθήματα, φυσικά με λιγότερο διάβασμα, δεν είναι τόσο δύσκολα, θα έχετε όμως μια ροή και θα φτάσετε κανονικά εκεί που πρέπει να φτάσετε. Ένα πράγμα που θέλω να έχετε καλά στο μυαλό σας είναι ότι οι καθηγητές σας, το φροντιστήριο για το σχολείο σας, δεν ξέρω, δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους, αυτή τη δουλειά την κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία είναι όπως είναι οι προπονητές στους αθλητές και χρησιμοποιώ τους αθλητές πάρα πολύ για παράδειγμα, γιατί όλοι έχετε κάποια σχέση με αθλητισμό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει παιδιά από τα χέρια τους πάρα πολλά χρόνια και ξέρουν ακριβώς το τι πρέπει να γίνει. Όπως μου έλεγε ένας καθηγητής μια φορά, για μένα μου λέει οι πανελλαδικές είναι μετρημένα κουκιά. Ξέρω τι διαγώνισμα πρέπει να βάλω, πότε τι πρέπει να βγει η ύλη, μέχρι πότε και τι θα γίνει και πώς θα είναι η πρώτη επανάληψη, η δεύτερη, η τρίτη κτλ. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες τους, θα φτάσετε ακριβώς με τον τρόπο που πρέπει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν πάτε να πείτε ότι ξέρεις, εγώ είμαι λίγο πιο μάγκας από τους υπόλοιπους και βλέπω ότι επειδή εγώ είμαι λίγο καλύτερος σε αυτό το μάθημα και λίγο χειρότερος εκεί, θα βγάλω ένα δικό μου πλάνο. Θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα κάνω το άλλο. Οι αυτοσχεδιασμοί είναι φοβερό πράγμα στη ζωή. Όχι στην πρώτη λυκείου, στην τρίτη λυκείου. Αυτοσχεδιάστε, θα έχετε μέσα στο πανεπιστήμιο χρόνο να αυτοσχεδιάσετε. Μετά την τρίτη λυκείου, το Σεπτέμβριο στην πρώτη έτος του πανεπιστημίου, θα βιώσετε ένα πολύ φανταστικό συνέστημα. Ενώ μέχρι την τρίτη λυκείου είναι όλοι πάνω σας, καθηγητές, φίλοι, γονείς, η μάνα, ο πατέρας, τα ξαδέρφια, η κουμπάρη, η θεία στο κορδί κτλ. Το Σεπτέμβριο του πρώτου έτους δεν ασχολείται κανείς μαζί σας. Πάτε σε ένα πανεπιστήμιο που δεν ασχολείται μαζί στην γραμματεία, εσείς τους κυνηγάτε, δεν ασχολείται μαζί σας κανένας καθηγητής, εσείς τους κυνηγάτε, δεν ασχολείται μαζί κανείς συμφοιτητής σας, εσείς θα τους κυνηγάτε για να κάνετε παρέες, δεν ασχολείται κανείς μαζί σας. Το πανεπιστήμιο έχει το ακριβώς αντίθετο χαρακτηριστικό από το λύκειο. Δεν ασχολείται κανείς μαζί σας. Για κάποιους είναι πάρα πολύ καλό αυτό, για κάποιους πάρα πολύ κακό αυτό. Ό,τι κάνετε πρέπει να το κάνετε μόνοι σας.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν, ακολουθήστε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι να φτάσετε να δώσετε πανελλαδικές. Και το λέω ειδικά στα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, γιατί πάρα πολλοί πιστεύετε ότι η Δευτέρα Λυκείου είναι μια χαμένη τάξη. Η οποία αυτή η τάξη πρέπει να την περάσουμε για να φτάσουμε στην Τρίτη Λυκείου, να δώσουμε πανελλαδικές να πούμε στο Πανεπιστήμιο. Είναι σαν να μου λέτε ότι όπως με βλέπετε εμένα εδώ σήμερα, να γυρίσω να βλέπετε καλύτερα, θα πάω εγώ να τρέξω 1000 μέτρα, ενώ έχω να τρέξω 3 χρόνια στη ζωή μου γενικότερα, πάω λίγο γρήγορα σε μια απόσταση και θα τερματίσω και με καλό χρόνο. Όσοι το πιστεύετε αυτό, κάτι λάθος κάνετε, μην το πιστεύετε. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να πάτε να κάνετε κάτι στη ζωή σας χωρίς προπόνηση. Η Δευτέρα Λυκείου για εσάς είναι μια τάξη προπόνησης. Δεν σημαίνει ότι αν δεν πάτε καλά στη Δευτέρα Λυκείου δεν θα πάτε καλά και στην Τρίτη. Αυτό όμως που σημαίνει ότι αν δεν μάθετε να διαβάζετε στη Δευτέρα Λυκείου, στην Τρίτη Λυκείου δεν θα τα καταφέρετε ποτέ να διαβάσετε όσο πρέπει. Γιατί αν πιστεύετε ότι μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου διαβάζετε 20 λεπτά τη μέρα και ξαφνικά στην Τρίτη Λυκείου θα πάτε να διαβάζετε 3 ώρες τη μέρα, πόσο λογικό σας ακούγεται αυτό? Μου πει κάποιος πολύ λογικό, γιατί δεν νομίζω ότι ακούγεται λογικό. Η μοναδική περίπτωση παιδιά στην Τρίτη Λυκείου να διαβάζουν μία ώρα την ημέρα και να μπουν σε πολύ καλές πανεπιστημιακές σχολές είναι αν αυτά τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού στη ζωή τους διάβαζαν μία ώρα τη μέρα. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, όντως με μία ώρα τη μέρα διάβασμα στην Τρίτη Λυκείου θα μπείτε σε πολύ καλή πανεπιστημιακή σχολή. Επειδή είμαι σίγουρος όμως, μπορώ να στοιχηματίσω κιόλας γι' αυτό, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από εσάς εδώ πέρα δεν διαβάζετε μία ώρα την ημέρα από την πρώτη δημοτικού. Αυτό σημαίνει ότι στην Τρίτη Λυκείου θα χρειάζεται να διαβάσετε πολύ και θα πρέπει να ξεκινήσετε από τη Δευτέρα Λυκείου για να μάθετε να διαβάζετε, να μάθετε να λύνετε ασκήσεις, να καταλάβετε τι σημαίνει διάβασμα στην ιστορία και μαθαίνω την ιστορία απ' έξω, τι σημαίνει φυσική ασκήσεις, τι σημαίνει μαθηματικά ασκήσεις κτλ. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα που σας λένε, γιατί ξέρω, σας τα λέω αυτά γιατί τα ακούω κάθε φορά που έρχονται τα παιδιά στο γραφείο, στις ατομικές συμβουλευτικές που κάνουμε. Δεν είναι σαντιστές που θέλουν να σας βάζουν να διαβάζετε 10 ώρες τη μέρα, πηγαίνετε για καφέ, πηγαίνετε εκδρομές, να κάτσετε Σαββατοκύριακα μέσα κτλ. Ξέρουν ότι για να φτάσετε εκεί που μπορείτε να φτάσετε, γιατί όλοι έχετε πάρα πολλές δυνατότητες, χρειάζεται προπόνηση. Χρειάζεται να δουλέψετε. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές. Και πάμε να δούμε και τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτά τα έλεγα λίγο για να καθυστερήσω τη θεωρητική κατεύθυνση, γιατί θα δείτε εδώ πέρα ότι αρχαία και ιστορία το ποσοστό αριστούχο είναι πάρα πολύ μικρό, ενώ αντίθετα μάλλον τα ποσοστά κάνουν τη βάση σε μεγάλα έρωτα. Πώς είστε θεωρητική κατεύθυνση? Η θεωρητική κατεύθυνση είναι και αγαπημένη μου, γιατί εγώ στην Τρίτη Λυκείου όταν ήμουν ένα τρίτη θέσμη, η παλιά θεωρητική κατεύθυνση. Λοιπόν, η θεωρητική κατεύθυνση, παιδιά, έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι όλα τα μαθήματα διαβάζονται. Εδώ, σε αυτά τα μαθήματα, δεν είστε όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική που έχουν ασκήσεις. Και ενώ μπορεί να είστε πολύ καλοί στα μαθηματικά, σας πες μια δύσκολη άσκηση που δεν την έχετε ξανακάνει, είναι διαφορετική, δεν μπορείτε να τη λύσετε τελείως ιστορία. Εδώ, όλα τα μαθήματα διαβάζονται. Το κακό της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι επίσης ότι όλα τα μαθήματα διαβάζονται. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στρωθείτε και να διαβάσετε κάτω. Η θεωρητική κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση του διαβάσματος, παιδιά. Ξεκάθαρα. Όλοι θέλουν διάβασμα, η θεωρητική θέλει λίγο παραπάνω. Γιατί είναι όλα τα πράγματα θεωρητικά και πρέπει φυσικά να έχετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ θα δείτε, αν σας δείξουν τα γραπτά σας οι καθηγητές σας που κάνετε λάθος τα διαγωνίσματα, θα δείτε ότι με το παραμικρό κόμμα που ξεχάσετε στα αρχαία, στο άγνωστο, χάνετε μόρια. Στην ιστορία, με μια πηγή να κάνετε λάθος, χάνετε μόρια. Η θεωρητική κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση της απόλυτης προσοχής. Πρέπει να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό που κάνετε. Διαφορετικά θα χάσετε μόρια βλακωδώς. Γιατί όντως το ξέρετε, αλλά δεν προσέξατε. Εδώ ένα χαρακτηριστικό που δεν πρέπει να έχετε είναι να είστε απρόσεκτοι σε αυτό. Ή επιπόλαιοι στο πώς γράφετε. Γιατί ένα χαρακτηριστικό που μετράμε στο profiler είναι η περίσκεψη. Η περίσκεψη είναι το χαρακτηριστικό αυτό προσωπικότητας που λέει πόσο προσέχεις μέχρι να πάρεις απόφαση σε κάτι. Πόσο το σκέφτεσαι ή πόσο δεν το σκέφτεσαι, πόσο επιπόλαιος είσαι. Πολλά παιδιά λοιπόν αυτό που κάνετε είναι όταν πάτε να γράψετε διαγωνίσματα, γράφετε εκεί την απάντηση γρήγορα να τελειώσουμε να φύγουμε. Και βλέπεις μετά ότι είναι πράγματα που φυσικά τα ξέρεις, αλλά δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή να τα γράψεις σωστά. Καλό το σύστημά σας, κακό το σύστημά σας, δεν μας αφορά. Δεν κάνουμε εδώ κριτική γενικά του συστήματος. Καλώς ή κακώς είστε μέσα σε ένα σύστημα το οποίο είναι όπως είναι και με αυτό θα δώσετε πανελλαδικές. Άρα αυτό πρέπει να κάνετε είναι να κερδίσετε το σύστημα. Να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και τώρα στη γενική παιδεία, έκτο μάθημα επιλογής, θα δείτε γενικά ότι τα μαθηματικά και η βιολογία που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος είναι σχετικά εύκολα μαθήματα. Ένα ποσοστό περίπου 20-25% κάθε χρόνο γράφει άριστα.
Όντως τα μαθήματα της γενικής παιδείας είναι εύκολα, αλλά φυσικά με διάβασμα. Γιατί όπως σας είπα, όλα εύκολα είναι αρκεί να διαβάσετε. Άμα δεν διαβάσετε, δεν κάνουμε δουλειά. Προσέξτε και το ΑΟΘ, τελευταία παρατήρηση, όπου το ΑΟΘ έχει περίπου 25% αριστούχους και περίπου 25% με 30% κάτω από τη βάση. Το ΑΟΘ είναι λίγο ή του ύψου του βάθους. Όσοι θέλετε οικονομικές σχολές, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρετε. Όσοι δεν θέλετε όμως, μην μπείτε στη λογική να πάρω το ΑΟΘ για να μου ανεβάσει το μέσο όρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιθανό, αν δεν γράψετε καλύτερα από τα υπόλοιπα μαθήματα, να σας ρίξει το μέσο όρο. Γιατί το ΑΟΘ είναι πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα, δεν είναι ειδικό μάθημα όπως θα δούμε μετά. Άρα μετράει στο γενικό μέσο όρο εδώ πέρα. Οπότε θέλει προσοχή αν θα το πάρετε ή όχι. Τώρα, το 2011 περίπου 85.500 που ήταν υποψήφιοι δίνουν όλη η έκθεση. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι συνήθως επιλέγουν βιολογία. Ο λόγος τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν βιολογία είναι κυρίως γιατί ανοίγει και το τρίτο επιστημονικό πεδίο για τη θεωρητική και την τεχνολογική, για τα τρίτο τρίτο που είναι καλές επιλογές. Και ΑΟΘ περίπου 25.000 κάθε χρόνο, περίπου το 1 τρίτο υπολογίστε κάθε χρόνο επιλέγει οικονομικές σχολές. Κάπως έτσι δηλώνουν οι υποψήφοι. Πού θα σπουδάσω? Εδώ τώρα είναι εκεί που αρχίζουν να αγχώνονται οι γονείς. Γιατί όπως θα δείτε εδώ πέρα, μόνο το 28% των τμήματων υπάρχει στην Αττική. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι στην περιφέρεια. Τα τμήματα που υπάρχουν στην Αττική, στην Αθήνα, συνήθως τα ίδια τμήματα σε σχέση με άλλα τέτοια χρειάζονται περισσότερα μόρια. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, παιδιά, είναι γιατί τα μόρια, η βάση των τμήματων δηλαδή, καθορίζονται από τη ζήτηση τη δική σας. Στην Αθήνα υπάρχει το μισό, το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας, 5 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το μισός πληθυσμός ζητάει τμήματα στην Αθήνα και ο μαθητικός πληθυσμός. Άρα λοιπόν οι βάσεις είναι πάντα υψηλότερες. Επίσης, δεν σημαίνει ότι αν ένα παιδί πάει στην περιφέρεια, σε καλό πανεπιστήμιο, ότι καταστράφηκε που δεν μπήκε στην Αθήνα, στα πανεπιστήμια της Αθήνας, γιατί τα πανεπιστήμια της περιφέρειας δεν είναι καλά. Καμία σχέση. Θα δείτε και από τη συνέχεια που θα δούμε σχολές ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, συγκεκριμένα πανεπιστήμια και συγκεκριμένα τμήματα, είναι φοβερά. Και αξίζει πάρα πολύ να πάτε. Θα το δούμε συγκεκριμένα όμως. Όχι όλα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο σχολές. Θα περάσω λίγο γρήγορα τις σχολές. Θα σας πω γιατί. Γιατί είστε ακόμα σε μια τάξη και στην πρώτη και στη δεύτερη λυκείου που δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σας πω παραδείγματα για κάποιες σχολές, κάποια τμήματα, τι πρέπει να προσέχετε και να ψάξετε για τις σχολές. Ξεκινάω από το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Παίρνω για παράδειγμα τη νομική. Η νομική είναι μια σχολή που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Για τη νομική, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι δεν βγαίνετε μόνο δικηγόροι. Όλα αυτά τα επαγγέλματα που βλέπετε εδώ πέρα ανήκουν στους δικηγόρους ως κατηγορία. Από τη νομική μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Αν δείτε τα στατιστικά των δικηγόρων, θα δείτε ότι οι δικηγόροι πλέον αντιμετωπίζουν πρακτικό πρόβλημα ανεργίας. Πολύ μεγάλο. Σας φέρνω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε με αριθμούς. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 43.500 δικηγόροι. Στην Αθήνα είναι η μισή, 22.500. Το 2008, με τα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι 11 από αυτούς, οι 11.000, οι μισοί περίπου, δεν μπήκαν σε καμία παράσταση. Παράσταση όχι θεατρική, μέσα στο δικαστήριο εννοώ, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, 11.000 άνθρωποι, δεν δούλεψαν καθόλου στο κομμάτι της δικηγορίας. Περίπου οι 10.000 μπήκαν σε μία παράσταση και μόνο 6.000 περίπου είναι αυτοί οι οποίοι είχαν 20-30 παραστάσεις και θεωρούνται ενεργοί δικηγόροι. Το πρόβλημα με τους δικηγόρους είναι εμφανές πλέον. Οι νομικοί δικηγόροι είναι ένα επάγγελμα το οποίο αντιμετωπίζει ανεργία. Η νομική όμως εξακολουθεί να αποτελεί μια πάρα πολύ καλή σχολή. Γιατί, παιδιά, η νομική έχει πάρα πολλές διεξόδους και αυτά είναι τα καλά νέα εδώ πέρα. A good news. Εξακολουθεί λοιπόν να αποτελεί μια καλή επιλογή. Αν σας αρέσει η νομική, διαλέξτε τη. Μία εναλλακτική που θα έχετε πλέον, που παλιότερα δεν ήταν τόσο γνωστή στην Ελλάδα, είναι ότι μπορείτε να κάνετε μεταπτυχιακό σε εμπορικό δίκαιο, οικονομικό δίκαιο, φοροτεχνικό δίκαιο και να ασχοληθείτε ως νομική σύμβουλη σε επιχειρήσεις. Ειδικά με τα φορολογικά, φοροτεχνικά, όπου εκεί είναι μια πολύ καλή ιστορία. Ψυχολογία. Δεύτερη σχολή, επίσης με μεγάλη ζήτηση και όσο περνάει ο χρόνος, αυξάνεται η ζήτηση. Η ψυχολογία είναι ένα τμήμα και ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ καλό παράδειγμα να σας εξηγήσω τι σημαίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Για να γίνει κάποιος ψυχολόγος, να ανοίξει γραφείο ψυχολόγου, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πτυχίο από ένα από αυτά τα τέσσερα τμήματα. Με κανέναν άλλο λόγο, τρόπο, ούτε μεταπτυχιακά, ούτε με διδακτορικά, ούτε με οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να ανοίξει γραφείο ψυχολόγου. Εγώ, όπως σας είπα, έχω τελειώσει δάσκαλος. Το μεταπτυχιακό μου ανήκει στην ψυχολογία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και είχα ξεκινήσει και διδακτορικό σε αυτό. Ακόμη και αν τελείωνα και έπρεπε το διδακτορικό μου, δεν θα μπορούσα να ανοίξω γραφείο ψυχολόγου.
Αυτό που έπρεπε να κάνω είναι να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις, να μπω σε κάποια από αυτά τα τέσσερα τμήματα, να πάρω το πτυχίο και τότε θα μπορούσα να κάνω αυτή την ιστορία. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Καθορίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις από το πρώτο πτυχίο, το προπτυχιακό. Γι' αυτό σε κάποια επαγγέλματα έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα διαλέξετε. Ένα από αυτά είναι και οι ψυχολόγοι. Τώρα, όσον αφορά τους ψυχολόγους, τα bad news. Γενικά, επειδή οι ψυχολόγοι μέχρι τώρα απορροφούνταν στο δημόσιο, το δημόσιο, όπως σας είπα και πριν, ξεχάστε το πλέον. Στα δικά σας χρόνια, ο δημόσιος τομέας θα είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να πάει σαν μια εναλλακτική μακρινή. Μέχρι πέρυσι το δημόσιο ήταν το ελληνικό όνειρο, το Greek Dream, έτσι. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι αυτό. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η πλειοψηφία δουλεύουν με συμβάσεις κτλ. Και μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται διορισμός ψυχολόγων στα σχολεία, δυστυχώς. Τα καλά νέα με την ψυχολογία είναι ότι γενικά οι απόφοιτοι της ψυχολογίας έχουν πάρα πολλές επιλογές. Γιατί η ψυχολογία έχει πάρα πολλές ειδικεύσεις. Από την πιο χαλαρή μορφή της, που είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο δικό μας κομμάτι, μέχρι την πιο βαριά μορφή που είναι η κλινική ψυχολογία. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχουν πάρα πολλές ειδικεύσεις ψυχολογίας. Η ψυχολογία, σκεφτείτε, στην Ελλάδα είναι καινούργια επιστήμη. Το πρώτο τμήμα ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1986 στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο είναι το πρώτο τμήμα ψυχολογίας. Και αν σας ενδιαφέρει η ψυχολογία, είναι και ένα πολύ καλό τμήμα να διαλέξετε κάποια στιγμή. Από εκεί και πέρα άρχισε και εξελίσσεται και προχωράει. Γενικά οι ψυχολόγοι έχουν πολλές εναλλακτικές λοιπόν. Δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε για σχολές συγκεκριμένες των πεδίων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ., θα με ρωτήσετε και στη συνέχεια, γιατί θα ήθελα λίγο να σας τα πω τα τμήματα τώρα και να τα συζητήσουμε μετά. Δεύτερο επιστημονικό, πάμε θετικές επιστήμες. Εδώ έχουμε φυσικό, μαθηματικό, βιολογικό, χημικό. Τέσσερις βασικές θετικές επιστήμες και οι τέσσερις πάρα πολύ καλές. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ξέρετε για τους φυσικούς, όπως και για τους μαθηματικούς, όπως και για τους χημικούς και για τους βιολόγους, είναι ότι δεν βγαίνετε μόνο καθηγητές. Μη συνδυάζετε στο μυαλό σας θετικές επιστήμες με την εκπαίδευση μόνο. Και το λέω αυτό γιατί όλοι έχετε εμπειρία από τους καθηγητές, τους μαθηματικούς, φυσικούς κτλ. Η εκπαίδευση πάντα αποτελεί μία από τις πολλές εναλλακτικές. Ειδικά οι φυσικοί έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές σε πρακτικά πράγματα. Μπορείτε να ασχοληθείτε μετά με μεταπτυχιακό, σε λέιζερ, σε οπτοελεκτρονική, σε μετεωρολογία, σε τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά κτλ., σε περιβάλλον, υλικά. Υπολογιστικός φυσικός είναι αυτός που ασχολείται με υπολογιστές, επίπεδο hardware, κατασκευή. Ιατρικός φυσικός, αυτοματισμούς κτλ. Πάρα πολλές εναλλακτικές. Αυτό είναι και η απάντηση, όπως και για το μαθηματικό στη συνέχεια που έχω, το ίδιο πράγμα, είναι η απάντηση στο ερώτημα που σας έθεσα στην αρχή, ότι από τη στιγμή που θα βγείτε σε 10 χρόνια στην αγορά εργασίας και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνεται σε 10 χρόνια, με τι κριτήρια διαλέγω σχολές. Το κριτήριό σας, παιδιά, πρέπει να είναι πόσο γενική είναι η σχολή η οποία διαλέγετε και τι εναλλακτικές διεξόδους σας δίνει μετά από 4 χρόνια. Αν μου διαλέξετε στα 17 σας μία σχολή η οποία σας βγάζει ένα πράγμα και μόνο, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό γιατί μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρετε αν αυτό το πράγμα θα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αν μου διαλέξετε το μαθηματικό, μπορείτε να κάνετε 40 διαφορετικά μεταπτυχιακά. Το φυσικό πολύ περισσότερα. Μαθηματική κυρίως κάνουν μεταπτυχιακά είτε σε υπολογιστικά συστήματα, υπολογιστές, είτε σε χρηματοοικονομικά. Οπουδήποτε αποτελούν βάση τα μαθηματικά και σε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Η φυσική σε αυτά που σας είπα πριν. Η βιολόγη το ίδιο. Η χημική το ίδιο. Η μοναδική από τις τέσσερις βασικές επιστήμες, η οποία είναι δύσκολη για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα, είναι η βιολογία. Και ο λόγος είναι ότι η βιολογία είναι καθαρά ερευνητική επιστήμη και στην Ελλάδα, λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεν μπορεί ο βιολόγος να ανοίξει μικροβιολογικό ιατρείο. Μόνο ο μικροβιολόγος γιατρός μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν κόβεται ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς για τους βιολόγους. Οι βιολόγοι λοιπόν στην Ελλάδα έχουν δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση πρακτικά. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση αν τα τμήματα είναι καλά, τα πανεπιστημιακά ή αν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στη ζωή σας. Φυσικά μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Συνήθως όμως στην βιολογία θα φάτε εξωτερικό. Άλλη παρατήρηση. Μαθηματικό ΣΑΜΟ. Η βάση του το 2011 ήταν 12.700 μόρια. Αν πιστεύετε ότι θα μπείτε με 12.700 στη ΣΑΜΟ και θα τελειώσετε εύκολα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των θετικών επιστημών είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τμήματα. Δεν είναι απλό να τελειώσει μαθηματικό. Φυσικό, χημικό, βιολογικό, γιατί στην ουσία κάνεις καθαρή επιστήμη. Μην κοιτάτε λοιπόν τις βάσεις. Ο λόγος που είναι τόσο χαμηλή η βάση είναι γιατί δύσκολα πάει ο κόσμος στη ΣΑΜΟ. Άρα δεν το προτιμά ο κόσμος. Η δυσκολία των τμήματων είναι ίδια παντού. Παρένθεση, απλά το είδα και το θυμήθηκα τώρα. Το εφαρμοσμένο μαθηματικών στο Μετσόβιο γενικά είναι ένα τμήμα το οποίο δεν θα το συνιστούσα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τμήμα για αυτό που προσφέρει. Για να τελειώσετε από εδώ θα περάσουν τουλάχιστον 8 με 9 χρόνια, πολύ δύσκολο,
Το πιο πιθανό είναι να τελειώσετε κιόλας. Και το κακό είναι ότι δεν βγαίνετε και μηχανικοί από εκεί. Για να πει τουλάχιστον μπαίνω στο επιμελητήριο. Δεν βγαίνετε μηχανικοί. Μπορείτε όμως να διδάξετε τα μαθήματα. Μαθηματικός λοιπόν, πάρα πολλές εναλλακτικές εκτός από καθηγητή. Το ίδιο όπως σας είπα και τα υπόλοιπα. Πληροφορικές. Πάρα πολλά τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα. Συνολικά θα δείτε είναι 13 τμήματα πληροφορικής. Κάποια τμήματα έχουν τον τίτλο καθαρά πληροφορική, κάποια άλλα έχουν διαφορετικό τίτλο. Ένα από τα καλύτερα τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα είναι αυτό εδώ, Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης, στο Ηράκλειο. Όσοι θέλετε θετικές επιστήμες, να ξέρετε ότι η Κρήτη στο Ηράκλειο έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου είναι το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί τόσο πολύ την έρευνα. Παράδειγμα, το τμήμα αυτό είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν το ίντερνετ στην Ελλάδα, που έφτιαξαν τη Fortnet. Όσοι είστε και κυρίως μεγαλύτερη σε ηλικία, παλιότερα για να πάρουμε το URL για τα site που θέλαμε να φτιάξουμε, λάγαμε την Κρήτη. Αυτοί διαχειρίζονταν το ίντερνετ στην Ελλάδα, όλους τους λογαριασμούς. Επίσης, το φυσικό της Κρήτης είναι ένα φοβερό τμήμα. Είναι αυτοί οι οποίοι σε συνεργασία με τη βιολογία και την ιατρική έφτιαξαν το εργαστήριο για την εγχείρηση λέιζερ στα μάτια, για τη μυωπία. Το έχετε ακούσει αυτό, φαντάζομαι. Αυτό κατασκευάστηκε στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης συνεργάζεται με πάρα πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τον Τζον Χόπκινς στην Αμερική και πολλά άλλα. Και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με έρευνα, φεύγουν κατευθείαν για εξωτερικό. Με πάρα πολύ καλό όνομα. Απλά να το ξέρετε αυτό. Άλλη λεπτομέρεια. Επαγγελματικά δικαιώματα. 13 τμήματα πληροφορικής. Θα σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι αν τελειώσετε ένα από τα 13, οποιοδήποτε, έχετε τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Βγαίνετε πληροφορικάρι. Η λογική αυτό λέει. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Εφαρμοσμένη πληροφορική στη Μακεδονία. Πληροφορική στην ΑΣΟΕ, παλιά ΑΣΟΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και πληροφορική Πειραιά. Εκτός από πληροφορικάρι, βγαίνετε και οικονομολόγοι. Τελειώνετε ένα τμήμα σε 4 χρόνια και έχετε 2 ιδιότητες. Είστε πληροφορικάροι και οικονομολόγοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε λογιστικό γραφείο αν θέλετε. Δεν ξέρετε τίποτα από λογιστική, πληροφορική σπουδάζετε. Αλλά επειδή γράφεστε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, γιατί τα 3 αυτά τμήματα ανήκουν στα 3 οικονομικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, μπορείτε να ανοίξετε λογιστικό γραφείο. Άρα τελειώνετε ένα τμήμα και έχετε 2 ιδιότητες. Όποιος θέλει να συνδυάσει πληροφορική με οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Αυτό. Και άλλα πολλά τέτοια. Τώρα. Ειδικός πληροφορικής. Λέω γενικά και έχετε ακούσει ότι γενικά, σας είπα αυτό για το επιμελητήριο, υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ακριβώς από κάτω γράφω όμως προσοχή για όσους θέλουν συνειδητά να ασχοληθούν με τους υπολογιστές. Τι εννοώ, αν φύγετε, μόλις τελειώσουμε από εδώ και πάτε σπίτι σας και πείτε στη μάνα σας που δεν έχει έρθει σήμερα εδώ, άμα ήρθε ένας κύριος εκεί πέρα και μας είπε ότι οι υπεύθυνοι πληροφορικής έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και σκέφτομαι να πάω πληροφορική. Και για να κλείσετε τον υπολογιστή του σπιτιού σας, κατεβάζετε το γενικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε σχέση με υπολογιστές. Οπότε, ακόμη και αν έχει ζήτηση ο υπεύθυνος πληροφορικής, δεν είναι για εσάς. Απλά πράγματα. Έτσι. Πολύ απλά. Θέλω να σας πω το εξής. Κάντε λίγο ησυχία γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Πριν 4-5 μέρες είχε στο γραφείο ένας φίλος μου, άσχετος με τη δική μου δουλειά, και είχαμε πιάσει μια συζήτηση. Και μου λέει, υπάρχει, μου λέει, στο Facebook μια πολύ ωραία εικονίτσα που δείχνει έναν τύπο ο οποίος βγαίνει, κάνει έτσι τα χέρια του και γράφει από πίσω common sense. Στα ελληνικά, κοινή λογική. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα είναι ότι λείπει η κοινή λογική. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις και στις δικές σας επιλογές λείπει η κοινή απλή λογική, η οποία τι λέει, το σύστημα μου δίνει τη δυνατότητα να δηλώσω τμήματα πληροφορικής και διαβάζω κάπου ότι οι πληροφορικάροι έχουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Δεν προχωράμε όμως στο επόμενο επίπεδο. Εγώ μπορώ να γίνω πληροφορικάριος. Αυτό είναι η απλή λογική. Όπως επίσης το εξής τραγικό που έχω δει. Και πραγματικά δηλαδή είναι για γέλια. Μου έρχεται κάποια στιγμή στο γραφείο ένα παιδί να κάνει 10%. 10% σημαίνει ότι έχει δώσει πανελλαδικές, πέρασε κάπου και την επόμενη χρονιά χωρίς πανελλαδικές, μόνο με τα μόρια που έχει συμπληρώσει, ξαναφτιάχνει το μηχανογραφικό του. Παρένθεση, αυτό καταργήθηκε πλέον, έτσι πέρυσι ήταν η τελευταία χρονιά. Έρχεται λοιπόν και μου λέει: έχω 17.000 μόρια, θέλω να δω τι τμήμα μπορεί να δηλώσω κτλ. Πολύ ωραία τεχνολογική κατεύθυνση. Ωραία, λέω, είδαμε κάποια τμήματα τα οποία είχαν κυρίως σχέση με πληροφορική. Και ρωτάω έτσι από περιέργεια. Λέω, πέρυσι τι είχες περάσει. Λέει, τμήμα χημίας. Τεχνολογική κατεύθυνση, τεχνολογική στη δεύτερα, τεχνολογική στην τρίτη, πήγε και δήλωσε το μηχανογραφικό χημικό. Γιατί το σύστημα του δίνει τη δυνατότητα, γιατί το χημικό είναι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να το δηλώσει.
Και η απάντηση που έχετε ακούσει καμιά φορά και τρελαίνεστε ότι γιατί το έκανες αυτό, και η απάντηση είναι γιατί μπορώ. Okay. Ναι, τι σημαίνει όμως αυτό. Πήγε ο πιτσιρικάς στο χημικό φυσικά, δεν είχε κάνει ποτέ χημία στη ζωή του. Τελείωσε η ιστορία. Και πήγε τη δεύτερη χρονιά να κάνει ένα σοβαρό μηχανογραφικό. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας αυτό που λέμε κοινή λογική. Και η κοινή λογική, παιδιά, υπάρχει μέσα στον καθένα. Αρκεί να σκεφτείτε με τα δικά σας δεδομένα και κριτήρια. Συνεχίζω. Πολλά επαγγέλματα στην πληροφορική τα συζητάμε. Ιατρική. Τρίτο επιστημονικό πεδίο. Πολύ ωραία. Εκτός από αυτό εδώ πέρα, 1953 από το βλέπετε και σας κόβεται το αίμα, πάμε να συζητήσουμε λίγο για τους γιατρούς. Δείτε το εξής. 2007, έρευνα του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ είναι ο Οργανισμός για την Οικονομική Σταθερότητα. Εδώ βλέπετε ποια είναι η αναλογία των γιατρών αναχιλίους κατοίκους σε διάφορες χώρες του ΟΣΑ. Η πρώτη χώρα που βλέπετε εδώ πέρα, σαν την Eurovision είμαστε εδώ, 5,4, Ελλάδα. Δεύτερη χώρα, 4, Βέλγιο, μέσος όρος του ΟΣΑ 3,1. Αυτή η διαφορά εδώ, τη βλέπετε και διαγραμματικά, είναι τεράστια. Τι μας δείχνει αυτό εδώ. Στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε ότι έχουμε 70.000 γιατρούς, ενώ η ανάγκη βάση πληθυσμού είναι 30.000. Στην Ελλάδα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό γιατρών, από ό,τι χρειαζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε όλες αυτές τις ιστορίες που θα δείτε εδώ που ισχύουν, μια τεράστια αναμονή για να πάρετε ειδικότητα από 3 έως 10 χρόνια, με πολύ μεγάλη δυσκολία στους μισθούς, με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εφημερίες στα νοσοκομεία, με πολύ μεγάλη δυσκολία σε πάρα πολλά πράγματα, με τα φακελάκια κτλ. Κτλ. Ο λόγος που συμβαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα που συμβαίνουν δεν είναι τυχαίος και δεν οφείλεται μόνο στην κακή διαχείριση του κράτους. Οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ ξέρει ο κόσμος ότι οι γιατροί είναι πάρα πολύ, είναι κορεσμένο επάγγελμα κτλ, κτλ. Πολλά παιδιά χαλαρά διαλέγουν ιατρική. Γιατί? Επειδή μπορούν, επειδή είναι καλοί μαθητές και επειδή γράψαν 19.500 μόρια. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα σήμερα πιστεύετε ότι έχετε γεννηθεί για να γίνετε γιατροί? Υπάρχει κανένα? Ένας. Πολύ ωραία. Μία. Πόσοι σκέφτεστε να δηλώσετε ιατρική στο τρίτο επιστημονικό πεδίο? Χαίρομαι. Συνήθως, αυτοί που σκέφτονται να δηλώσουν ιατρική είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν γεννηθεί για να γίνουν γιατροί. Για μένα, παιδιά, το κριτήριο για να γίνετε γιατροί ή όχι, επειδή αν κοιτάξετε τα στατιστικά για να πάρετε απόφαση, θα σας κοπεί η ψυχή. Το μοναδικό κριτήριο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι αν πιστεύετε ότι έχετε γεννηθεί για να γίνετε γιατροί. Αντικειμενικά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Γιατί όλοι μπορούν να κοροϊδέψουν τους πάντες εκτός από εσάς τον εαυτό σας. Αν πιστεύετε ότι θα πάτε ιατρική επειδή έχετε ακούσει ή έχετε δει ότι οι γιατροί έχουν κύρος, έχουν χρήματα κτλ., θέλω να σας ξεκαθαρίσω, παιδιά, ειδικά στις εποχές που ζούμε και θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, το κύρος το έχουν οι καλοί επαγγελματίες. Όχι συγκεκριμένα επαγγέλματα. Γιατί πολύ απλά θα σας το πω, επειδή όλοι έχετε κάποια σχέση με γιατρούς, αν κάποια στιγμή στη ζωή σας πήγατε σε ένα γιατρό και φεύγοντας από το ιατρείο του τον χαρακτηρίσετε στη μάνα σας χασάπη, σημαίνει ότι αυτός ο γιατρός δεν έχει κύρος. Γιατρός είναι και αυτός όπως και ένας άλλος δίπλα, ο οποίος όμως θα του πάτε ένα μεγάλο δώρο γιατί κάποια στιγμή σας έσωσε. Άλλο ένας γιατρός, άλλο άλλος γιατρός. Το ίδιο ισχύει για τους λογιστές, για τους δικηγόρους, για τους υδραυλικούς, για τους χτίστες. Άσχετα το επάγγελμα που κάνει ο καθένας, δεν έχει καμία σχέση. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί επαγγελματίες και κακοί επαγγελματίες. Κύρος και λεφτά, συνήθως, γιατί το κύρος σίγουρα, τα λεφτά μερικές φορές όχι τόσο, το έχουν πάντα αυτοί οι οποίοι είναι καλοί επαγγελματίες στη δουλειά που κάνουν. Και για να είστε καλοί στη δουλειά που κάνετε, πρέπει να αγαπάτε αυτό που κάνετε, παιδιά. Αν διαλέξετε να κάνετε κάτι το οποίο δεν το αγαπάτε απλά επειδή κάποιος σας είπε ότι ή θα βρείτε εύκολα δουλειά ή θα έχετε κύρος, κάνατε λάθος επιλογή. Γιατί μια αντίστοιχη επιλογή έκανε και αυτός ο πιτσιρικάς που σας είπα πριν 3 χρόνια και δήλωσε παιδαγωγικό. Όχι γιατί είχε το όνειρο να γίνει δάσκαλος, αλλά γιατί τότε πίστευε ότι θα βρει αμέσως δουλειά και θα άραζε στο δημόσιο. Πολύ ωραία φάση. Δυστυχώς όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Και η Ελλάδα πρέπει να σας πω αποτελεί ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα του τι σημαίνει κάνω λάθος επιλογές και ξαφνικά όλα αυτά ανατρέπονται. Γιατί δεν βασίζομαι σε δικές μου δυνάμεις, στο τι θέλω να κάνω εγώ, αλλά στο τι υπάρχει γενικά και τι μου σκέφτηκε κάποιος. Αυτή είναι η ιστορία, η σκέψη γενικότερα. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο, κατασκευές. Εδώ πάμε στα πολυτεχνία.
Στα Πολυτεχνία, παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ένα πράγμα. Αν σας ενδιαφέρουν ειδικά οι κατασκευές, οι οικοδομές δηλαδή, τι μελέτες υπογράφει ο κάθε μηχανικός. Εδώ μιλάμε καθαρά για επαγγελματικά δικαιώματα και εδώ έχει σημασία αν θα τελειώσει τα αρχιτεκτονική ή πολιτικούς μηχανικούς. Ή τοπογράφους, ή ηλεκτρολόγους, ή μηχανολόγους. Γιατί αν θέλετε να ασχοληθείτε στις οικοδομές και θέλετε να έχετε μεγαλύτερη δυνατότητα υπογραφών σε περισσότερα πράγματα, πρέπει να πάτε πολιτική μηχανική. Αν δεν σας ενδιαφέρουν μόνο οι οικοδομές όμως και θέλετε να έχετε και άλλες εναλλακτικές σε άλλους χώρους, τότε μπορείτε να διαλέξετε ή ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους. Η διαφορά αυτών των δύο κυρίως είναι ότι οι ηλεκτρολόγοι έχουν μέσα στις σπουδές τους και στο αντικείμενο εργασία τους και τους υπολογιστές. Λέγονται ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών. Αυτά τα δύο τμήματα μέχρι το 1980 ήταν κοινά τμήματα. Αν ακούσετε παλιούς αποφύτους, ο τίτλος είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί. Το 80 έσπασαν τα τμήματα και χωρίστηκαν σε ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους, γιατί τότε ήρθαν οι υπολογιστές στην Ελλάδα και τους ανέλαβαν οι ηλεκτρολόγοι. Και οι μηχανολόγοι συνέχισαν στο κομμάτι αυτό. Οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι αποτελούν τις δύο μεγάλες ομάδες του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, όπως και η πολιτική μηχανική, κυρίως όμως για τις οικοδομές. Πολύ ψηλές βάσεις όπως βλέπετε, πολλά πράγματα έχουν σημασία εδώ πέρα. Θα τα δούμε κυρίως όταν φτάσετε τρίτη ηλικίου, γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία τα επαγγελματικά δικαιώματα, ποιοι βγαίνουν και ποιοι υπογράφουν οτιδήποτε. Γενικά οι μηχανικοί, να ξέρετε, έχουν πάρα πολύ καλές εναλλακτικές στην αγορά εργασίας. Με μικρή παρένθεση, ελπίζουμε να είναι μικρή, την περίοδο που περνάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ την οικοδομή, που όπως ξέρετε πολλά επαγγέλματα στην Ελλάδα εξαρτούνται από την οικοδομή. Με αποτέλεσμα να έχει πολύ πεσμένη ζήτηση. Όλες οι έρευνες που γίνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο δείχνουν ότι η απορρόφηση των μηχανικών στην αγορά είναι πάρα πολύ καλή. Η τελευταία έγινε το 2009, γίνεται κάθε δύο χρόνια. Το 2011 δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Είναι σίγουρο βέβαια ότι εδώ τα ποσοστά, το πράσινο είναι η απασχόληση, πόσοι δουλεύουν. Δεν θα είναι τόσο υψηλά. Έχει πέσει πάρα πολύ η ζήτηση στους μηχανικούς. Όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει γενικά καλή αποκατάσταση. Θυμηθείτε ότι βγαίνετε σε 10 χρόνια στην αγορά εργασίας, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι διαφορετικά. Ναυπηγών, είπαμε, σε σχέση με τους μηχανολόγους. Οι ναυπηγών, θα σου πω, οι ναυπηγών έχουν την ίδια υπογραφή με τους μηχανολόγους μηχανικούς. Απλά οι ναυπηγοί είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι δικαιούνται στα πλοία, στις κατασκευές των πλοίων. Οι ναυπηγοί όμως μπορούν να υπογράφουν οικοδομές, όπως οι μηχανολόγοι μηχανικοί, με την ίδια ακριβώς μελέτες. Αυτοί έχουν ίδια απορρόφηση με τους μηχανικούς. Οι ναυπηγοί έχουν καλύτερη απορρόφηση από όλους τους μηχανικούς. Αλλά οι ναυπηγοί όμως, αν αποφασίσετε να γίνετε ναυπηγοί όντως σαν επάγγελμα, να ξέρετε ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το επάγγελμα αυτό, δεν θα είστε σχεδόν ποτέ στο σπίτι σας. Οι ναυπηγοί αυτό που κάνουν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και όπου χαλάσει ένα πλοίο της εταιρείας πάνε και επιβλέπουν την επισκευή του. Έτσι, πες μου. Δεν έχει σχέση με το κύρος, θα το πω διαφορετικά. Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να υπογράφει περισσότερες μελέτες από ότι ο αρχιτέκτονας. Στην ουσία, φανταστείτε ότι σε μια οικοδομή ο αρχιτέκτονας υπογράφει τις αρχιτεκτονικές, το σχεδιασμό του κτηρίου, ο ηλεκτρολόγος τα ηλεκτρολογικά, πώς θα μπουν όλα τα συστήματα κτλ. Ο μηχανολόγος την ψήξη, θέρμανση και το κλιμακοστάσιο, τις σκάλες. Ο τοπογράφος κάνει τις μετρήσεις, το τοπογραφικό. Και ο πολιτικός μηχανικός είναι αυτός που παίρνει όλες τις μελέτες και επιβλέπει το χτίσιμο. Είναι ο υπεύθυνος του εργοταξίου και είναι αυτός που υπογράφει στο τέλος ότι όλα έγιναν βάσει αυτών των μελετών. Απλά μέχρι δύο ορόφους μπορεί ο πολιτικός μηχανικός να κάνει όλες τις μελέτες μόνος του. Και τα ηλεκτρολογικά, και τα μηχανολογικά, τα τοπογραφικά κτλ. Και εκεί πολλές διαφοροποιήσεις. Εκεί μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες να το συζητήσουμε. Αυτή είναι η γενική εικόνα όμως. Πολύ γενικά, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά τους. Πέμπτο επιστημονικό πεδίο, οικονομικά. Στα οικονομικά, πολύ γρήγορα θα σας πω το εξής. Όσοι θέλετε οικονομικές σχολές, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε ιδιαίτερα. Γιατί τα οικονομικά έχουν ένα πολύ βασικό καλό χαρακτηριστικό, ότι όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης σχετίζονται μεταξύ τους και όλα τα τμήματα τα πανεπιστημιακά σχετίζονται οι σπουδές τους, με αποτέλεσμα μπορεί να τελειώσετε ένα τμήμα λογιστικής και να πάτε σε μια επιχείρηση και να δουλέψετε στο τμήμα marketing. Μπορεί να τελειώσετε marketing σαν πτυχίο και να πάτε να γίνετε λογιστές. Είναι πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους τα πτυχία. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι όταν πάτε να κάνετε το πρώτο σας πτυχίο στα οικονομικά, να κάνετε κάτι το οποίο θα καταλάβετε πώς δουλεύει μια επιχείρηση και τι σημαίνει λογιστήριο, τι σημαίνει marketing, τι σημαίνει δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις, logistics κτλ. Τα τμήματα τα οποία συνήθως προτείνουμε στα παιδιά της ηλικίας σας, των 17 χρονών, διαλέγουν πανεπιστήμια, δεν είναι το οικονομικό επιστήμιο, θα σας πω αμέσως μετά, είναι τα διοίκηση επιχειρήσεων. Η διοίκηση επιχειρήσεων σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Τα δύο πρώτα χρόνια σε αυτά τα τμήματα
κάνετε σπουδές από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Κάνετε και λογιστική, κάνετε και μάρκετινγκ και πληροφοριακά συστήματα και διοίκηση. Και στο τρίτο έτος πλέον διαλέγετε κατεύθυνση, γνωρίζοντας τι είναι κάθε κατεύθυνση. Ενώ αν μου πάτε από την αρχή λογιστική, ας πούμε, και δεν ξέρετε τι είναι λογιστική, είναι πολύ πιθανό να μην σας αρέσει. Θα το τελειώσετε το τμήμα και μετά μπορείτε να κάνετε κάτι άσχετο στα οικονομικά, αλλά σκοπός είναι να μην χάσετε αυτά τα 4 χρόνια σπουδών. Τα οικονομικών επιστημών που σας έδειξα πριν είναι πολύ θεωρητικά τμήματα. Αν θέλετε θεωρία της οικονομίας, θα πάτε οικονομικών επιστημών. Αν θέλετε πρακτικά οικονομικά, να μάθετε πώς δουλεύουν επιχειρήσεις, τότε θα πάτε διοίκηση επιχειρήσεων. Και αυτή είναι η βασική διαφορά των δύο ομάδων. Ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο, το πιο βασικό απ' όλα, είναι το τμήμα που θα διαλέξετε να γράφετε στο οικονομικό επιμελητήριο, να παίρνει άδεια άσκησης οικονομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπογράφετε οικονομοτεχνικές μελέτες ή να γίνετε λογιστές, φοροτεχνικοί κτλ. Αν το τμήμα σας δεν γράφετε στο οικονομικό επιμελητήριο, τότε δεν είστε οικονομολόγοι, δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με οικονομικά. Μπορεί να πάτε να δουλέψετε σε μια επιχείρηση στο τμήμα marketing, δεν μπορείτε όμως να γίνετε λογιστές ή οτιδήποτε χρειάζεται υπογραφή από εσάς. Πράγμα που σημαίνει ότι σας μειώνει τις δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό το τονίζουμε τόσο πολύ. Και προσέξτε το, γιατί δεν δίνουν όλες οι σχολές του 5ου επιστημονικού. Δεν σημαίνει ότι αν η σχολή είναι στο 5ο επιστημονικό, γίνεσαι και οικονομολόγος οπωσδήποτε. Υπάρχουν σχολές που δεν γίνονται. Πολύ καλό τμήμα ναυτιλιακών σπουδών. Στον Πειραιά και στη Χίο, κυρίως στον Πειραιά. Θα σας το πω στο ειδικό μάθημα, απλά δείτε το για να θυμάστε. Η βάση του πέρυσι, το 2011, ήταν 16.600 μόρια. Θα σας πω στο ειδικό μάθημα γιατί το σχολιάζω. Τώρα, θέλω να περάσω λίγο σύντομα. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Γραφείο Διασύνδεσης, έκανε μια έρευνα το 2010 για την απορρόφηση στα ναυτιλιακά. Έχετε ακούσει ότι στην Ελλάδα έχουν δύο βαριές βιομηχανίες, τουρισμό και ναυτιλία. Δείτε εδώ ότι η απορρόφηση των αποφύτων, το 80% εργάζονταν το 2010 από το συγκεκριμένο τμήμα. Και μάλιστα έπαιρναν και καλά λεφτά. Πάνω από 1.200 ευρώ, μεγαλύτερο ποσοστό. Και φυσικά στον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο. Είναι μια πολύ καλή ιστορία, αν σας αρέσουν τα ναυτιλιακά. Στην ουσία είναι διοίκηση επιχειρήσεων με ειδίκευση στα ναυτιλιακά. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. ΤΕΗ. Πάρα πολλοί πιστεύουν, ειδικά κάποιοι γονείς, ότι αν το παιδί περάσει σε ΤΕΗ, καταστραφήκαμε. Γιατί τσάπα τα λεφτά που πληρώσαμε, τσάπα τα λεφτά που θα πληρώσουμε και τι θα κάνουμε, κακό που μας βρήκε κτλ. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχουν ΤΕΗ που όντως είναι έτσι. Αν πάτε σε κάποιο τέτοιο τμήμα, καλύτερα παρατήστε το, πηγαίνετε να κάνετε κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως και ΤΕΗ τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και σας δίνουν πολύ καλές δυνατότητες στην αγορά εργασίας και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερες από πανεπιστήμια, γιατί θα βγείτε πιο γρήγορα στην αγορά και σε καλύτερα αντικείμενα, σε καλύτερες θέσεις. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά ενδεικτικά. Καταρχάς, όλα τα ΤΕΗ του τρίτου επιστημονικού πεδίου, τα παραϊατρικά επαγγέλματα τα λεγόμενα, είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση. Παίρνω ενδεικτικά παραδείγματα, ιατρικά εργαστήρια, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, διαιτολογία, θα δούμε μετά κι άλλα. Ένα πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας για το τρίτο επιστημονικό είναι το εξής. Πολλά από αυτά τα τμήματα έχουν μέσα χημεία ως μάθημα. Η διαιτολογία έχει πάρα πολύ χημεία. Τα ιατρικά εργαστήρια έχουν πάρα πολύ χημεία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είστε τεχνολογική κατεύθυνση με μάθημα επιλογής βιολογία και μπείτε στη διαιτολογία και δεν έχετε κάνει ποτέ χημεία στη ζωή σας, είναι πολύ πιθανό να το παρατήσετε το τμήμα. Να μην μπορείτε να το βγάλετε. Αν είστε θεωρητική κατεύθυνση και μπείτε διαιτολογία, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχετε. Γι' αυτό προσέξτε από άλλες κατευθύνσεις εκτός από θετική, τα τμήματα που θα διαλέξετε να μην έχουν χημεία ή δείτε τα μαθήματα μέσα να μην σας δυσκολεύουν. Γιατί είναι παραϊατρικά τμήματα. Προσέξτε ένα άλλο. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και λεμόνα της περιοχής μας. Α, μάλιστα. Ωραία. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα σε όλους. Λέγουμε